Αλλά πάμε να δούμε λίγο κάποια μυστικά τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Ισπανία, που είναι και η πρώτη. Είναι η Ισπανία-Αγγλία. Τελικώς θα το ξεκινήσουμε έτσι. Η Ισπανία έχει αυτό το μπιτσιρικά, το γιαμάλο, που είχε γενέθλια χθες. Έγινε 17 ετών, σκεφτείτε τώρα, 17. Πω, πω, ρε, παιδιά. Εμείς παίζαμε κάτι αυτό, PlayStation παιδιά. Και κάτι μπράβο στο, μπράβο, στο σπίτι. Μπράβο. Και το παιδί αυτό το όλη η Ευρώπη το κοιτάει. Ποιος, όλος ο κόσμος, μην πω όλη η Ευρώπη. Τι είχε γίνει όμως παλιά με αυτό το παιδί? Είχε φωτογραφηθεί και το είχε αγγίξει ο Μίδας. Ποιος είναι ο Μίδας? Λιονέλ Μέση. Αν έχουμε τα πλάνα να τα δούμε. Από το... εδώ. Λοιπόν, πλάκα κάνεις εδώ τώρα. Είναι ο γιαμαλάκος. Πλάκα κάνεις. Όχι, παιδιά. Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Χρόνια πίσω, το 2007, η Σπορ ετοίμασε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο. Ναι. Και είχε διαλέξει, ήταν μαζί με την Μπαρτσελόνα και την UNICEF, ναι, που ήταν τότε χορηγός. Είχε διαλέξει, λοιπόν, είχε κάνει μια κλήρωση για να διαλέξει τις οικογένειες που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον από την περιοχή Ματαρό, που είναι η γενέτρια του Γιαμάλ. Και ήταν ο Γιαμάλ, Γιαμαλάκος μικρούλης, με τη μαμά δίπλα, που είχαν ποζάρει μαζί με τον Λιονέλ Μέση. Παιδιά, πλάκα κάνετε τώρα. Αυτή η φωτογραφία, όχι, μετά τον ημιτελικό, την έβγαλε ο μπαμπάς η Γιαμάλ. Ο παπάς του Γιαμάλ και λέει, κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ πώς είναι πράγματα καμιά φορά, ε. Λέει, δύο αστέρες που γεννιούνται μαζί και προχωράνε. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα πώς μας τα φέρνει η ζωή. Από τη μία ο Μέση τότε ήτανε, θα γινότανε, το σκεφτόμασταν όλοι ότι ήτανε φοβερός, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα αυτός που είχε γίνει και... Μινών, το μινών είναι τώρα, εκεί, μπεμπέ, τον πεις. Έκανε μπάνιο. Και το πιο ωραίο της ιστορίας είναι ότι βρήκαμε τον φωτογράφο. Ενώ δεν το βρήκαμε, το βρήκε το AP. Γιατί το βρήκα εγώ, είπαμε. Δεν ξέρω και ισπανικά, αν φτάσω μέχρι εκεί. Και ο φωτογράφος λέει ότι τον πήρανε τηλέφωνο το βράδυ του ημιτελικού να του πούν, καλά, έχεις καταλάβει ποιος είναι το μικρό που έχεις τραβήξει? Λοιπόν, να τον ακούσουμε. Με envía un mensaje a las 12 de la noche un compañero del Diario Sport y me pregunta, ¿esta foto es tuya? Y digo, sí, esta foto es mía. Son las 12 de la noche, yo estaba poco más que a punto de irme a la cama. Le pregunto, ¿quién es el chico? Y me dice, es Lamine Yamal. Suelto un hostia. Los astros se juntan cuando Lamine se encuentra con Messi. Pero no con el Messi de entonces, sino cuando aparece el Messi de ahora, 17 años después, junto con la promesa que promete ser Lamine Yamal. Con lo cual, todo esto es un... conjuro de los astros en el que la casualidad y la suerte juegan un papel importantísimo como lo juegan en la fotografía. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Ο Χουάν Μονφόρτ, λοιπόν, τράβηξε αυτή τη φοβερή φωτογραφία και βλέπετε πως τα άστρα έτσι, το σύμπαν, συνωμοτεί και φτάνουμε τώρα να είναι ο ένας στον τελικό του Euro, άλλος στον τελικό του Copa America. Μετά από 17 χρόνια, ε, φοβερό. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Οπότε μπορεί να είναι το άγγιγμα του Μίδα. Εγώ κρατάω αυτό, γιατί γενικά, ξέρεις, το σύμπαν φτιάχνει περίεργα παιχνίδια και να είναι το άγγιγμα του Μίδα για την τεράστια καριέρα του Γιαμάλ και να το σηκώσει κιόλας.